Είναι μεγάλη μας η χαρά σε μια διαδικασία συνεργασίας που έχουμε με τον αγαπημένο μας φίλο, τον έπαρχο της Βάμπης Χαλ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ κοντά μας, για να ξανακάνουμε πάλι αυτό που κάναμε πριν λίγο καιρό στη Γερμανία, στην δική του περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή η εξωστρέφεια και η φιλία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των δύο περιφερειών αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα προκειμένου η εξωστρέφεια την οποία κάνουμε να δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για τους πολίτες της περιφερειάς μας. Ο κύριος Μπάουερ είναι ένας φίλος της Πελοποννήσου, είναι ένας φίλος της Ελλάδος και εμείς είμαστε φίλοι του με ό,τι ακριβώς εννοεί η ελληνική λέξη φιλία. Χαιρόμαστε λοιπόν που κάνουμε σήμερα την συνάντηση εν όψη των ευρωπαϊκών εκλογών, των ευρωεκλογών. Θα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι το μέλλον τους δεν είναι μόνο ο τόπος τους, το μέλλον τους είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη της συνεργασίας, η Ευρώπη της δημοκρατίας, η Ευρώπη που δεν θα βλέπει ομοφοβικά, δεν θα δημιουργεί φοβίες για το μέλλον της. Αυτούς τους πολίτες χρειάζεται η Ευρώπη, αυτές είναι οι απόψεις μας, αυτή είναι η πολιτική μας δέσμευση και αυτό υποστηρίζουμε. Ταυτόχρονα όμως υποστηρίζουμε και το θεσμικό δικαίωμα των αυτοδιοικητικών δομών να υπερασπίζονται την αυτονομία τους και την ανεξαρτησία τους και να μην επιτρέπουν σε κανέναν άλλο θεσμό να χειραγωγεί τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς. Η Ευρώπη έχει μόνο μέλλον εάν στηριχθεί η δημοκρατία των αυτοδιοικητικών θεσμών, εάν ευανθυνθεί αυτή η δημοκρατία. Μόνο έτσι η Ευρώπη θα πάει μπροστά. Αυτή την πολιτική λοιπόν στηρίζουμε, για αυτή την πολιτική είμαστε πάντοτε μπροστά και καλωσορίζω εκφράζοντας τις εγκάρδιες ευχές όλων των συμπολιτών μας, τον φίλο μας τον Γκέραντ, ο οποίος μας τιμά και συνεχώς αναφέρεται σε εμάς όπου και αν βρεθεί. Lieber Herr Gouverneur, lieber Freund Petrus Tatulis, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die wunderbare Gastfreundschaft, die ich immer wieder hier auf dem Peloponnes erleben darf. Αγαπητέ φίλε, αγαπητέ Πέτρο Τατούλη, περιφερειάρχη της περιφέρειας Πελοποννήσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και κάθε φορά χαίρομαι που γεύομαι αυτή τη φιλοξενία εδώ. Από κοινού επιλέξαμε αυτό το θέμα εν όψη και των ευρωεκλογών, γιατί η Ευρώπη και για τους δυο μας έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Θεωρώ ότι και στη Γερμανία αλλά και στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν έχουν κατανοήσει τη σπουδαιότητα της Ευρώπης για όλους μας. Η Ευρώπη είναι το σπίτι το οποίο μας δίνει σταθερότητα, ευημερία και συνοχή και αλληλεγγύη. Ίσως στο παρελθόν παραμελήσαμε να συναντηθούμε, να δώσουμε ένα στο χέρι στον άλλον και τώρα βλέπουμε τη συνέπεια υπό τη μορφή του Brexit. Και ο λόγος ίσως είναι ότι λίγο μιλήσαμε, λίγο ακούσαμε ένα στον άλλον και δεν υπήρχε και η κατάλληλη αλληλοκατανόηση. Γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα και με γνώμη που ο φίλος μου ο Πέτρος μαζί με μένα έχει βάλει αυτό το θέμα σήμερα να συζητηθεί, έτσι ώστε και εμείς μαζί να συνεισφέρουμε για μια ενωμένη Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε και να λέμε στους πολίτες ποια είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη τη σχηματίζουμε και τη διαμορφώνουμε όλοι εμείς οι πολίτες στην τοπική μας κοινωνία. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η Ευρώπη θα σχηματιστεί περαιτέρω από τη βάση προς τα πάνω, από τους Δήμους, ξεκινώντας εκεί που γίνεται η πολιτική, εκεί που και η πολιτική με ομικρον γιώτα θα πρέπει να βιώνουν τον τόπο τους. Γι' αυτό, Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε χέρι-χέρι από κοινού, θα υλοποιήσουμε προγράμματα πάντα με αυτόν τον κοινό σκοπό, το να συνεισφέρουμε στη συνοχή της Ευρώπης. Τη μεγάλη τιμή σήμερα, κύριος ομιλητής για τα θέματα της Ευρώπης, για τους προβληματισμούς και για τις σκέψεις που υπάρχουν για την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρώπης,
είναι ένας πολύ κρίσιμος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που για πολλές δεκαετίες βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων στην Ευρώπη, ως σπουδαίος συντελεστής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάνοντας ειδικά τα προγράμματα Ελλάδος-Γερμανίας, παίζοντας επιτελικό ρόλο πάνω σε αυτό το θέμα, και θα είναι ο κύριος ομιλητής. Θα ήθελα να θυμίσω κάτι. Το 2007 ψηφίζεται η Συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχει μία καθυστέρηση στην αναγνώριση της Συμφωνίας της Λισαβόνας, η οποία έρχεται μετά από 2 χρόνια. Το Μάρτιο, στις 10 Μαρτίου του 2009, είναι το κρίσιμο ECOFIN, όπου πλέον συνιστούν στη χώρα μας ότι δεν μπορεί να πάει παραπέρα η οικονομία μας. Χάνονται μερικοί μήνες. Αυτοί οι μήνες και αυτό το αποτέλεσμα, εάν είχαμε πάρει γρήγορα μέτρα και αν κάποιοι από εμάς τους πολιτικούς εκείνη την περίοδο είχαμε ακουστεί, δεν θα υπήρχε η εξέλιξη που υπήρξε και που σήμερα ταλανίζει και τυρανάει τον τόπο. Αυτό το λέω με την εξής έννοια, ότι η Ευρώπη αργεί, κάνει αργά βήματα προς το μέλλον και αργεί να ενσωματώσει γρήγορα τις κοινές της αποφάσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο ασφαλώς ο κύριος Καλιάνος στη δική του ομιλία θα το θέσει υπόψη των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή να είμαι προσκεκλημένος 2 ανθρώπων και 2 περιφερειαρχών του Βεληνικούς του κυρίου Τατούλη και του Βεληνικούς του κυρίου Μπάουαρ. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, διότι όπως ανεφέρθη, είχα την τύχη του δόκτωρος Τζέκιλ να είμαι δηλαδή ταυτόχρονα για θέματα, για πολλά χρόνια, για θέματα περιφερειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεύθυνος για την Ελλάδα και για τη Γερμανία. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της δημοκρατίας εκ των κάτω, αλλά καμιά δημοκρατία δεν μπορεί να χτιστεί εάν δεν έχει γερές οικονομικές βάσεις και εάν δεν έχει γνώση της πραγματικότητας. Διότι όσο ωραία και να είναι τα παραμύθια, όσο ωραία και να είναι τα ωραία λόγια, η πραγματικότητα είναι αδυσόπιτη. Πράγματι, ο κύριος Στατουλής είπε κάτι σημαντικό. Εάν οι αποφάσεις είχαν πάρθει πιο γρήγορα, εάν είχαμε προσέξει κάποιες συστάσεις, ίσως στην Ευρώπη ολόκληρη και όχι μόνο στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα της κρίσεως που ξέσπασε στην Αμερική να ήταν λιγότερο οδυνηρό από ό,τι ήταν σε περιπτώσεις ορισμένων κρατών μελών, μεταξύ αυτών στο επίκεντρο κιόλας η χώρα μας. Ευρωπαϊκές εκλογές, συμμετοχή. Είναι απαραίτητη συμμετοχή. Και επιτρέψτε μου, επειδή ακούω τελευταία από τον κύριο Πρωθυπουργό να ψελίζει ότι η επιλογή των ευρωβουλευτών θα γίνει μέσα από τις λίστες που θα προτείνουν κάθε κόμμα, θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά οδυνηρή οπισθοδρόμηση. Τα πολιτικά κόμματα έχουν την ευθύνη να προτείνουν μέλη τους ή στελέχη τους ως υποψήφιοι για την Ευρωβουλή και έχουν την ευθύνη να επιλέγουν ανθρώπους, πολιτικούς και πολίτες που θα μπορούν να εκπροσωπήσουν εν της πράγμαση τη χώρα μας στον δύσκολο καμβά των ευρωπαϊκών εξελίξεων, γιατί το Ευρωκοινοβούλιο μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, παίρνει ιδιαίτερες ευθύνες, αρμοδιότητες, πρωτοβουλίες και παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρώπης. Η συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την περιοχή Schwäbisch-Hall, ζητώ συγγνώμη για τα γερμανικά μου, του γερμανικού κρατηδίου της Βάδης-Βιρτεμβέργης, έχει ξεκινήσει από το 2012 και αποτελεί τον πυλώνα της ελληνογερμανικής συνέλευσης που αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Να σας πω ότι ο αστικός συστός του Schwäbisch-Hall, οι επιχειρήσεις και η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσονται μέσα σε δασικό περιβάλλον με απόλυτο σεβασμό.
Ο έπαρχος Gerhard Bauer, που έχει μακρά θητεία, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, έχει επισκεφθεί τη χώρα μας αρκετές φορές και έχει σταθεί αλληλέγγυος σε φυσικές καταστροφές στην Πελοπόννησο. Ziele des Programmes sind die Förderung des europaweiten Austauschs von Verwaltungspersonal und damit die Stärkung der innereuropäischen Verwaltungszusammenarbeit sowie der Ausbau von Netzwerken zu anderen europäischen Akteuren auf Verwaltungsebene. Η στόχη αυτού του προγράμματος είναι η πρόθεση της ευρωπαϊκής ανταλλαγής διοικητικού προσωπικού και η ενίσχυση της ενδοευρωπαϊκής συνεργασίας, καθώς και η διεύρυνση των δικτύων των ευρωπαϊκών διοικητικών δικτύων στο επίπεδο της συνεργασίας. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Εκλογές στην Ευρώπη το 2019». Μας αφορούν όλους. Ειδικότερα, το δικό μας πρόγραμμα των δύο περιφερειών έχει τίτλο «Ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο περιφερειών». Αυτό είναι μέρος ενός προγράμματος του Ιδρύματος Baden-Württemberg Stiftung, χωρίς την υποστήριξη του οποίου δεν θα είχε γίνει. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω και εγώ την Διευθύντρια του Ιδρύματος, την κυρία Dorothee Bauer, η οποία μου είπε τηλεφωνικώς να μεταφέρω τις ευχές της για την καλή επιτυχία της σημερινής διοργάνωσης και ότι θα είναι στο πλευρό μας και στη συνέχεια του προγράμματος. Όταν μιλάμε σήμερα για την Ευρώπη, θα πρέπει να σκεφτόμαστε, υπόθετοι και αυτό, πιο στενά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή εκείνο το κομμάτι της Ευρώπης που είναι θεσμικά οργανωμένο και που είναι δικό μας. Και που είναι οργανωμένο και πορεύεται σε έναν δρόμο από 28, επιμένω, 28, κυρίαρχα ευρωπαϊκά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ και περίπου 70 χρόνια, προσέξτε, κρατώντας σαν θείο δώρο αυτό που μας κληροδότησε η λέλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πιο δηλαδή, τη συντριβή, όχι αυτό, αλλά την ανάκαμψή της και τη διατήρηση της ειρήνης.